όπως δεν κατάλαβαν, όπως δεν άκουσαν, με το παραμικρό τρέχουν σε περίπτωση που δουν ότι υπάρχει κάτι. Στην περίπτωση που φώναζαν, ούρλιαζαν όλοι οι κρατούμενοι, φωτιές βγαίνανε, καπνοί κλπ. Αυτοί δεν είδαν και κάηκαν τέσσερις άνθρωποι. Και από τότε βέβαια πολλά έχουν αλλάξει στη συνείδηση και του κόσμου και του ίδιου του κινήματος. Να πω και τούτο και μετά να πούμε λίγο στην κουβέντα. Πολλές φορές ίσως να έχετε ακούσει που λένε για, για τη χωρητικότητα των φυλακών. Πόσοι κρατούμενοι υπάρχουν και ποια είναι η χωρητικότητα. Για παράδειγμα, λέμε στον Κορυδαλό ότι είναι 2.000 κρατούμενοι, 2.000 και κάτι, ενώ η χωρητικότητα είναι 600, ας πούμε. Και αυτό που σημαίνει, καταλαβαίνετε, ότι ο ένας πάνω στον άλλο κλπ. Και αυτό είναι ψέμα. Διότι, επειδή το ξέρει καλύτερα, ο Κορυδαλός φτιάχτηκε την περίοδο της Χούντας και τα κελιά ήταν κατασκευασμένα από τον αρχιτέκτονα που συνέλαβε την ιδέα για έναν κρατούμενο. Έχουν και κάθε κελί. Αυτοί τώρα υπολογίζουν και τη χωρητικότητα 4, λένε 4 χωράει, διπλά κρεβάτια, κουκέτες, ξέρετε, στρατιωτικές. Και βεβαίως έχουμε και στον Κορυδαλό και σε πολλές άλλες φυλακές να κινούνται στο πάτωμα ή δυο-δυο σε ένα πολύ στενό κρεβάτι ή ακόμα και μέσα στις τουαλέτες. Δεν υπάρχει καθόλου χώρος, είναι αποκλειστική η κατάσταση. Εγώ σας διαβάζω έτσι χαρακτηριστικά εντάχει σε διάφορες φυλακές με βάση τη δική τους λογική για τη χωρητικότητα. Προσέξτε, γιατί είναι ακόμα πιο στην ΚΟ, μια μικρή φυλακή, 45 θέσεις πάνω, δηλαδή 45 κρεβάτια το σημαίνει, 45 κρεβάτια και κρατούνται 174. Οι υπόλοιποι, αντιλαμβάνεστε, που κοιμούνται. Στην Αλκαρνασσό, στην Κρήτη... Στην ΚΟ τώρα. Στην ΚΟ τώρα, τώρα. Είναι καινούργια στιγμή, φρέσκα στιγμή. Αλκαρνασσός υπάρχουν 105 κρεβάτια και κρατούνται 312. Στην Νεάπολη της Κρήτης υπάρχουν 45 κρεβάτια και κοιμούνται είναι 118 άνθρωποι. Στον Άπλιο 314 κρεβάτια, 605 άνθρωποι. Στην Τρίπολη 69 κρεβάτια, 199 άνθρωποι. Στην Άμφισσα 100 κρεβάτια, 210 άνθρωποι, ανά το 50%. Στο Μαλαβρίνο, μια από τις πολύ σκληρές, σύγχρονες αλλά πολύ σκληρές φυλακές, 440 κρεβάτια, 536 άνθρωποι και στη Λάρισα 500 κρεβάτια, 825 άνθρωποι κλπ. Εδώ τα στοιχεία έχω, δεν θα σας τα αναφέρω τώρα, όσοι γιατροί δεν υπάρχουν, όσοι κοινωνικοί λειτουργοί δεν υπάρχουν, την ίδια ώρα, προσέξτε, το αίτημα που έρχεται είναι περισσότεροι ανθρωποφύλακες. Το αίτημα δεν έρχεται, τα συνδικάτα τους και τα συνδικάτα τους δεν λένε παιδιά εδώ υπάρχει πρόβλημα και άρα φέρτε γιατρούς, φέρτε νοσοκόμους, φέρτε κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχίατρους κλπ. Αλλά λένε δεν επαρκούμε, θέλουμε παραπάνω προσωπικό. Και επειδή πολλές φορές αντιμετωπίζουν και λέμε μα εργαζόμενοι είναι, καμία αντίληψη εργαζόμενοι είναι και οι δεσμοφύλακες, παύλα ανθρωποφύλακες, έχουν μια εργασιακή σχέση θέλω να πω, πρέπει να σας πω, έχουν και συνδικάτο, σωματείο κλπ. Και ομοσπονδία, πρέπει να σας πω ότι οι απεργιακές, γιατί κάνουν και απεργίες, οι απεργιακές κινητοποιήσεις των δεσμοφυλάκων, των ανθρωποφυλάκων, γίνονται πάντα κατά το κρατουμένο. Τι σημαίνει το αυτό, την πράξη. Λένε, κάνουμε απεργία. Δικαίωμά τους να κάνουν απεργία. Τι εννοούν όταν λένε απεργία, εννοούν απεργία την ώρα του επισκεπτηρίου. Δηλαδή, δεν δεχόμαστε να γίνεται επισκεπτήριο των συγγενών του κρατούμενου. Αυτή είναι και δεν δεχόμαστε να πάμε μεταγωγές κλπ. Αυτό είναι το πλαίσιο της. Όλες οι άλλες λειτουργίες της φυλακής, οι σκοπιές κλπ. Υπάρχουν. Το ξύλο, το κλείδωμα της πόρτας. Γιατί μην φαντάζεται ότι κάποιος είναι σπουδαίο. Τέτοια πράγματα κάνουν. Υπάρχουν. Το μόνο λοιπόν που κάνουν στην απεργιακή κινητοποίηση είναι να μην αφήνουν τον πατέρα, τη μάνα, τη γυναίκα, τον σύζυγο κλπ. Να επισκέπτεται τον άνθρωπο. Στίγουν δηλαδή τον ίδιο
το κρατούμενο. Αυτά βεβαίως είναι μια, όπως αναμιλάμε τις ώρες, είναι μια μικρή περιγραφή για ποια είναι η κατάσταση σήμερα σε ελληνικές φυλακές. Υπάρχουν αυτοκτονίες, γιατί δεν βγαίνουν πολλές φορές προς τα έξω. Άνθρωποι τελειωμένοι, άνθρωποι που βγαίνουν κάποια στιγμή από τη φυλακή και ξαναγυρνάνε, προσέξτε, ξαναγυρνάνε επειδή κοντά στον οι ίδιοι, διότι δεν έχουν τίποτα, δεν μπορούν να επιβιώσουν έξω, δεν έχουν καμία δυνατότητα και διδιώκουν να κάνουν κάποιο αδίκημα για να σπάσει η αναστολή και να ξαναβούν στην πλαγή που να υπάρχει ένα κεραμίδι, αλλά ένα τσιμέντο πάνω από το κεφάλι μου για να δουν και ποια είναι η κοινωνική διάσταση και το πολιτικό, κοινωνικό, παύλα πολιτικό, την πολιτική πλευρά του όλου ζητήματος. Αν έχει κάποια αξία, έχουν αξία αυτές οι κουβέντες, δεν είναι μόνο να μάθουμε το τι συμβαίνει μες στη φυλακή, καλό είναι να το μάθουμε, γιατί ποτέ δεν ξέρεις, συντροφέ και φίλε, αλλά για να αναζητήσουμε τις εναλλακτικές λύσεις. Αν έχουμε αυτό που υπενήθηκε ο Περικλής και εγώ στην αρχή, είπαμε ότι υπάρχουν άλλες δυνατότητες, άλλες εναλλακτικές λύσεις, είναι μια μεγάλη κουβέντα. Το πρώτο πράγμα που βεβαίως πρέπει να γίνει ως ένα πρώτο βήμα, εννοώ, είναι η κατάργηση των φυλακών ανηλίκων, δηλαδή μέχρι τα 18 να μην υπάρχει αυτή η δυνατότητα, εγκλεισμό μέσα στην φυλακή, να δούμε τη μετεφηβεία και βεβαίως να αναζητήσουμε ταυτόχρονα άλλες εναλλακτικές δομές κοινωνικής προστασίας και φροντίδας, δεν εννοώ εγκλεισμού ούτε ιδρυματισμού, κοινωνικής φροντίδας και προστασίας των παιδιών, των εφήβων και των νέων, ως απάντηση στον εγκλεισμό, στη φυλακή, που δεν έχει οδηγήσει πουθενά, παρά μόνο σε νέα πραγματικότητα, σε νέους εγκλεισμούς, διότι είναι πάλι διαπιστωμένο τα 2/3 των ανηλίκων κρατουμένων που βγαίνουν από τη φυλακή, από τις φυλακές ανηλίκων, ξαναγυρνούν μετά από μικρό χρονικό διάστημα, αυτή τη φορά στις φυλακές ενηλίκων. Και διαιωνίζεται μια πραγματικότητα, μια κατάσταση η οποία είναι 100% αδιέξοδη. Κάποια στιγμή ίσως να λέγαμε και το τι συμβαίνει σε άλλες χώρες, που και αυτό έχει ενδιαφέρον, να δούμε και λίγο τη διαφορά φιλοσοφίας, που όμως πρέπει να παραδεχτούμε ότι, και αυτό είναι κακό, δεν είναι καλό νέο αυτό που λέω, ότι δεν έχουμε πολλά καλά παραδείγματα για να τους τα τρίψουμε στη μούρη. Δεν μπορούμε να πούμε ότι να ρε παιδιά, εδώ υπάρχει ένα άλλο σύστημα έξω από το όριο της φυλακής ή στη λογική της λιγότερης φυλάξης και να το κουβεντιάσουμε. Έχουμε μικρά παραδείγματάκια τα οποία μας βοηθούν για να φτιάξουμε εμείς ένα νέο, μια νέα αφήγηση, ένα άλλο πας που θα απαντά στη βαρβαρότητα με δημιουργία, με μόρφωση, με κοινωνική πολιτική. Αυτά τα μικρά παραδείγματα έχουν φέρει πολύ συγκεκριμένα αποτελέσματα. Αυτά έτσι ως ένα... Και νομίζω ότι θα είναι καλό... Καμία άλλη χώρα δεν έχει πειραματιστεί, τι λες? Δεν έχει πειραματιστεί, έστω. Έχουμε κυρίως μικρά παραδείγματα σε ό,τι έχει να κάνει με τις φυλακές ανηλίκων. Το Ουρουγουάη, για παράδειγμα, στις τελευταίες εκλογές που έγιναν, για τις τελευταίες εκλογές, έγινε και δημοψήφισμα για το αν θα πρέπει να υπάρχει ποινικοποίηση από τα 16 ή από τα 18. Μέχρι τώρα ίσχυε το 18 και η συντηρητική κύκλη θα ήταν να μειωθεί το όριο ηλικίας και να πάει στα 16. Ευτυχώς κέρδισε και εμείς οι καλοί, δηλαδή οι δικοί μας, οι οποίοι λέγανε να μην πέσει το όριο κάτω από τα 18. Έχουμε λοιπόν παραδειγματάκια κυρίως για τους ανηλίκους, μη φυλάξεις, ότι κάθηκαν ανοιχτές δομές και τα αποτελέσματα, αυτό ήταν κυρίως στη Γαλλία, όπου είχαν φτιάξει, ήταν πειραματικό, δεν ήταν δηλαδή μια συνολική μεταρρύθμιση που έβγαζε έξω τους ανηλίκους, ήταν ένα πείραμα το οποίο λειτουργήσε καμιά δεκαετία χρόνια. Απέδωσε σε μεγάλο βαθμό τα στοιχεία που έχουμε, τα είχαμε συλλέξει πολύ και επιστημονικά και
και λοιπά, έδειξαν ότι το 98% των παιδιών που ήταν σε αυτή την ανοιχτή δομή, όχι απλώς δεν μπήκανε σε νέα φυλακή, αλλά η ζωή τους είναι καλή, δημιουργική κλπ. Και ένα μόλις 2% των εφήβων συνέχισε, ας πούμε, τις παραβατικές ενέργειες και οδηγήθηκε εκ νέου στη φυλακή. Τέτοια έχουμε και σε κομμάτια που, παραδείγματος χάρη, ότι στις σκανδιναβικές χώρες γίνεται το εξής, ότι αν συλλάβουν εμένα και έχω κάνει μια παράβαση σοβαρή, κοιτάνε τα στοιχεία τους και αν έχουν πληρότητα στις θέσεις, δηλαδή τα κρεβάτια είναι γεμάτα, θα μου πούνε τριλάχτο συγγνώμη, δεν μπορούμε να σας βάλουμε αυτήν την περίοδο μέσα, είστε σε θέση αναμονής και όταν αποφυλακιστεί ο πρώτος, θα περιμένετε τη σειρά σας και να μπείτε και εσείς μέσα. Δεν παραβιάζουμε δηλαδή τις διεθνείς συμβάσεις και τις συμφωνίες που έχουν γίνει για τη δυνατότητα που έχει ένας κρατούμενος να έχει τον απαιτούμενο χώρο που ορίζεται στα 9 τετραγωνικά. Λοιπόν, 9 τετραγωνικά πρέπει να έχει ένας κρατούμενος, γιατί δεν μπορεί να το παραβιάσει, εμείς το έχουμε κάνει και δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει τετραγωνικά, δεν υπάρχει τίποτα. Αυτό συμβαίνει σε κοινωνίες που έχουν φροντίσει τον εντός εισαγωγικών ελεύθερο. Ναι, έτσι. Και συμβαίνει να έχει και επέκταση στις φυλακές. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Έτσι. Εδώ λοιπόν που ο ελεύθερος και καλά δεν έχει να κάνει με ένα κοινωνικό κράτος, σωστό, πώς είναι δυνατόν οι φυλακές του να είναι καλές και να υπάρχει τέτοια πρόνοια. Να πω και εγώ. Είναι λίγο όνειρο. Να πω τρία βιωμένα παραδείγματα. Τα δύο είναι από τη Σουηδία. Το άλλο είναι από την Κούρια, αυτό το τσαγετικό. Λοιπόν, ήταν 4 παιδιά που είχαν κάνει μια συμμορία 14-15 παραπολιτεία. Και αν θυμάμαι καλά, ήταν παιδιά από μετανάστες. Λοιπόν, και τώρα πήγε το πρόβλημα, τους βάλουμε με φυλακή, τους βάλουμε και τα τέτοια και βρίσκεται κάποιος ελληνικός λειτουργός και προτείνει αυτοί που θέλουν τον κίνδυνο να τους βάλουμε σε ένα εστιατοριακό να κάνουν τον γύρο του κόσμου. Να δούμε ποιος είναι ο πραγματικός κίνδυνος. Και βρίσκεται κάποιος κοινωνικός λειτουργός αστιοκλός, ξαναμένει. Και στις κολόπεδα, ή θα πνιγούμε όλοι μαζί ή θα σωθούμε. Θα μ' ακούτε τι σας λέω. Και αυτό γίνεται βέβαια ένα μεγάλο σκάνδαλο. Ότι στους παραβατικούς νέους αυτήν την ιδανική κουραζίρα του κόσμου. Ένα μεγάλο σκάνδαλο. Πέφτουν δεξιές εφημερίδες ότι τα κοντόπεδα τους δίνεται τώρα να κάνουν μια κουραζιέρα στον κόσμο με στιγμιωτικό και τα τέτοια. Οπότε απαντάνε οι άλλοι, ας πούμε, ο Πάνος, ο αντίστοιχος. Πρέπει να στοιχήσουν πολύ λιγότερο από να τους βάλουμε στη φυλακή. Πολύ λιγότερο θα στοιχήσει. Και εκεί πέρα, αφού θέλουν τον κίνδυνο, να στο ζήσουν το πραγματικό το κίνδυνο. Οπότε, γίνεται με πολύ μεγάλη επιτυχία αυτό ο γύρο του κόσμου και αυτό αποδίδει 4 στελέχη κοινωνικούς λειτουργούς, πάνω σε σχολή μετά, για τις βίαιες ομάδες. Έγινε ένα team δηλαδή, ξέρανε πώς να χειριστούν τη βία των παιδιών. Τα είχαν ζήσει οι ίδιοι. Και γεννήκαν οι καθηγητές αυτοί και 4. Ένα δεύτερο είναι ότι όταν οδηγείς κατά τρόπο κλιματικό και δημιουργείς ατύχημα, δεν σε βάζουν φυλακή στη Σουηδία, σε βάζουν να υπηρετείς ως κοινωνικός λειτουργός στα νοσοκομεία από τα ατυχήματα.
με το μισθό που είχαν στην προηγούμενη δουλειά τους, έτσι. Οπότε εκεί πέρα βλέπεις τα μάτια σου τι γίνεται και ξέρεις. Και μετά στην ΚΟ, γι' αυτό ρώτησα για την ΚΟ, στην ΚΟ ήταν μια ομάδα γύρω από το ξέρεις, γύρω από τον Πικιόνι. Ναι. Είχαν κάνει μια κινηματογραφική λέσχη με κάτι καθηγητές, δικηγόρους, μια σπιρτές, μια φρόκρα μαζί της κοινωνίας. Είχα ένας παιδιά και έκανε μια κινηματογραφική λέσχη. Και έκανε και διάφορες εκδηλώσεις, είχε και ένα κατά βιβλιοπωλείο εκεί πέρα. Πολύ καλό βιβλιοπωλείο. Οι οποίοι ήταν η ομάδα αλληλεγγύης στις φυλακές. Και πηγαίνανε, παίζανε μπάλα μαζί τους, κάνανε τις ό,τι προβολή κινηματογραφική κάνανε. Και πέσανε και στην φυλακή, ήταν και τότε η φυλή. Και στη Σουηδία φοβάμαι ότι έχει αλλάξει πρόσωπο. Γινόταν το παλιό καλό καιρό στη Σουηδία. Οπότε ο διευθυντής αυτός μας άφηνε και πήγα και παίξα μπάλα με τους κρατούμενους. Είχα πάει και είχα μιλήσει για την νέα του Μανθούλη, τα μπλούς στα δόντια. Και βρήκα συγκρατούμενος μου ποινικούς από την Αίγυπτο. Που μου λέγανε διάφορες ιστορίες, πώς ακόμα δεν είχαν ξεπλέξει. Λοιπόν, και μου λέγεται ο διευθυντής. Ότι είναι εδώ, μπορώ να το πούμε. Θα το πει και εμένα. Λοιπόν, τους άφηνα να βγαίνουν από την φυλακή να δουλεύουν. Τους άφησα να κάνουν μπάνιο. Να πει το δημόσια μόνο, γιατί πάει αυτός. Έχει πάρει σύνταξη. Έκανε παρανομία σε διευθυντής, δεν επιτρέπονταν αυτά. Λοιπόν, εδώ και 10 χρόνια, 15, το πω πάντα από πόρο να βρω, ας πούμε. Οι μικρές παραπλανίες, οι περιπλανίες. Λοιπόν, και δεν υπήρχε ούτε μία απόδραση. Ούτε μία απόδραση. Το φαγητό είχε καλυτερεύσει, το παίρνουν οι ίδιοι κρατούμενοι. Τους άφηνε, πηγαίνανε, μπαίνανε, κάνανε, δείχνανε. Συγγνώμη, δηλαδή εκεί το ίδιο δουλειά συμβαίνει, δηλαδή δεν υπάρχει απόδραση, δεν υπάρχει καμία τίποτα, σαν δοκιέ φλέγε. Οι άνθρωποι ζουν ανθρώπινα, αλλά δεν έχουν καμία ανάγκη να σηκωθούν αυτοί. Λοιπόν, και του λέω, μετά πήγαμε στου Σαλάμου τώρα, ήταν στριμωγμένα βέβαια. Στριμωγμένα τα πράγματα, του λέω, κράτησα μια εβδομάδα να γράψω ένα κομμάτι. Δεν πρέπει να μου δώσει μια γωνιά. Αλλά δεν είναι σίγουρο πώς θα πας αυτή τη φυλακή, μπορεί να σε στείλουν αλλού. Δεν είχα τη δυνατότητα να κάτσω μέσα. Δεν είχε αυτός τη δυνατότητα να με βάλει φυλακή για μια εβδομάδα θεωρητικά. Λοιπόν, οπότε, εντάξει, την είχαν όσο γινόταν πιο καθαρή τη φυλακή, από ό,τι μου είπε, δεν είχε γίνει κανένας καυγάς εκεί πέρα, παρότι ήταν μαύρη, πράσινη, κίτρινη, κόκκινη, όντως κοιτάς στο χέρι. Και τους έδινε δουλειά και βγαίναν έξω και γυρίζανε κανονικά. Λοιπόν, και μετά μου είπε αυτά μεταξύ μας. Μεταξύ μας. Δηλαδή, ένας να βρεθεί, δεν είναι η λύση. Και μετά τώρα αυτά με τα παιδιά. Ήταν έτσι πραγματικά και ένα κόρι και ένα κορίτσι. Στην Πένα βρέθηκε αυτός ο άνθρωπος που έκανε μια επανάσταση στο σύστημα, πήρε τα ρίσκα, αλλά ήταν μόνο το παράδειγμα. Αν υπήρχε κράτος που λειτουργούσε, αυτό θα έκανε υπουργό δικαιοσύνης. Αυτό θα έκανε υπουργό δικαιοσύνης. Γιατί όταν από τη δικιά μου την εμπειρία σε δύο
πολύ ιδρύματα. Στον Αβέροφ και στην Ελλήνα που είχαν και κάτι το μεσαιωνικό. Οι κρατούμενοι ήταν βασανισμένοι άνθρωποι. Το πρόβλημα που είχαμε εμείς ήταν με τους κρατικούς υπαλλήλους. Ο κρατικός υπάλληλος ήταν ο χώρος. Όχι ο συγκρατούμενος. Όχι και έτσι κάτι. Και είναι τρομερό να βλέπεις την ανθρωπιά στο συγκρατούμενο μας και ως το κρατικό υπάλληλο. Με το απρόσωπο βλέμμα του και που να σε θεωρεί προημείο καταδικαστέο και πρέπει να τιμωρηθείς γι' αυτό. Χωρίς αισθήματα. Λοιπόν, όλα αυτά θα μπορούσαμε να διαλύναμε και εδώ είναι μια μπηχτή για το ΣΥΡΙΖΑ και εδώ σας τροφώνω εδώ πέρα, έτσι, θα το πω λίγο. Αν είχαμε κοινωνικά γεννήματα, εκείνη η πραγματική εξουσία. Όχι στο πολιτικό επίπεδο. Το πολιτικό επίπεδο είναι έωτο. Κοινωνικά γεννήματα. Μετράει το Μοσχάτο. Μετράει η Γαλλιδέα. Μετράει ο Άγιος Παντελεήμονας. Και παίρνει την δύναμη μας. Και κοιτάξτε στην ιστορία, μην πάμε μακριά, στα παγκόσμια γεννήματα, σκέφτεσαι τι σημαίνει 600.000 μέλη λοιπόν. 600.000 μέλη. Και θα πω ένα τελευταίο και τελειώνω. Υπάρχει ένα βιβλίο του Χανδρινού, όμως νέο ιστορικό, για την όπλα. Όταν σκοτώσανε την Ηλέκτρα και την πετάξανε, την άλλη μέρα σκοτώσαν 40-50 δοσύλλογους, ο καθένας ένας και ένας. Ούτε ένας δεν ήταν τσάμπα. Φαντάζεστε ότι είναι από τα κάτω. Ξέρανε ποιοι ήταν αναμειγμένοι. Γράφανε το όνομά του και τι είχε κάνει. Και ο Χαντένος τα ψάχνει στο ληξιαρχείο και όλοι ήταν συγκεκριμένοι, γιατί ήταν εμπλεγμένοι γύρω από την υπόθεση. Φαντάζεστε μια λαϊκή οργάνωση. Να δώσει να δώσει τρομερό χτύπημα την άλλη μέρα και όλα δικαιολογημένα. Δεν λέω, έχουν κάνει όπλα κανένα. Να μην την πιάσουμε τώρα. Την όπλα έχει και άλλες ιστορίες. Αλλά στο συγκεκριμένο πράγμα, αυτή είναι η κοινωνική δύναμη. Και είναι αυτό που λέει ο υποδιοικητής Μάρκος από τη Ζιάπας, ότι το να κάνει ο χωροφύλακας καλά τη δουλειά του, δεν πρέπει εσύ να γίνεις χωροφύλακας. Πρέπει να τον ελέγξεις, να κάνει καλά τη δουλειά. Αυτή είναι η λέγη εξουσία. Όχι το κράτος, από τα κάτω.